Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Echo News by Day. Τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, τα οποία είτε παρασύρονται είτε απορρίπτονται στη θάλασσα, αποτελούν τεράστιο πρόβλημα σε ολόκληρο τον πλανήτη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% των θαλάσσιων απορριμμάτων που εντοπίζονται στο βυθό. Μια αόρατη απειλή που θέτει σε κίνδυνο την υποθαλάσσια ζωή. Όμως αυτά τα δίχτυα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η Μαγδαληνή Διαμαντίδου μας εξηγεί πώς η οικογενειακή της επιχείρηση μετατρέπει τα δίχτυα που καταλήγουν στο βυθό των ελληνικών θαλασσών σε κρίκους στην αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας. Divers recover ghost nets from the depths of the sea. These old fishing nets become deadly traps for millions of marine animals. They become plastic waste that can poison oceans for centuries. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάθε χρόνο 640.000 τόνια αλευτικών εργαλείων χάνονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Τα δίχτυα αυτά δεν βιοδιασπώνται και παραμένουν στο βυθό για εκατοντάδες χρόνια, καταστρέφοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα. Αυτό επιδιώκει να αλλάξει μια ελληνική εταιρεία που συλλέγει τα παλιά δίχτυα από τις ελληνικές θάλασσες και τα ανακυκλώνει, δίνοντάς τους δεύτερη ζωή. Στη Βίοπας, εδώ και 6 χρόνια, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον, συλλέγουμε τα παλιά δίχτυα στις εγκαταστάσεις μας και αφού ξεχωρίσουμε τα διάφορα υλικά από τα οποία αποτελείται, τα ομαδοποιούμε και τα στέλνουμε για ανακύκλωση. Η διαδικασία ανακύκλωσης έχει ως εξής. Το παλιό δίχτυ λιώνει και γίνεται κόκκος. Ο κόκκος γίνεται νέο νήμα και το νήμα γίνεται νέο ύφασμα. Τα δίχτυα αυτά ανακυκλώνονται και με μια ειδική επεξεργασία παράγεται νέο υλικό από το οποίο δημιουργούνται προϊόντα όπως ρούχα, έπιπλα και βάζα. Ο κόκκος μπαίνει σε 3D printer και δημιουργούνται διάφορα έπιπλα, βάζα και άλλα. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει στείλει δίχτυα 45 τόνων για ανακύκλωση. Το δίχτυ παίρνει δεύτερη ζωή, σηματοδοτώντας μια νέα zero waste εποχή για την αλεία και την φυτοκαλλιέργεια. Στόχος δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, αλλά και ο περιορισμός της θαλάσσιας ρύπανσης από τα εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία των ψαράδων και των ιχθυοκαλλιεργειών. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλό σας βράδυ.